Απρόσμενη τροπή έλαβε η τηλεφωνική συνομιλία του Ντόναλτ Τραμ με τον Πρωθυπουργό τη Αυστραλία. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη συμφωνία των δύο χωρών για τι ανταλλαγέ προσφύγων και τερματίστηκε απότομα. Στη συνέχεια, ο Ντόναλτ Τραμ μέσω Twitter καταδίκασε ω ανόητο το πρόγραμμα που συμφώνησε η διακυβέρνηση Ομπάμα με την Αυστραλία και τόνισε ότι θα το μελετήσει από την αρχή. Δημοσίευμα τη Washington Post κάνει λόγο για εξαιρετικά τεταμένο κλίμα στην τηλεφωνική επικοινωνία πέρα από κάθε διπλωματικό πρωτόκολλο. Ο Ντόναλτ Τραμπ χαρακτήρισε το πρόγραμμα ανταλλαγή προσφύγων ω τη χειρότερη συμφωνία όλων των εποχών και κατηγόρησε τον Αυστραλό Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να εξάγει του επόμενου βομβιστέ τη Βοστόνη. Σύμφωνα με τον Μάλκομ Τέρμπουλ, πάντω, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα. Uh, I your Εκτιμώ το ενδιαφέρον σα, αλλά είναι καλύτερα αυτέ οι συζητήσει να διεξάγονται εν κρυπτό, με ειλικρίνεια και ιδιωτικά. Uh, candidly, αν γνωρίζετε κάτι, δεν έχω τίποτα περισσότερο να προσθέσω, δήλωσε εμφανώ αμήχανο. Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών υπογράφηκε πέρυσι και προβλέπει την μετεγκατάσταση 1.250 ετούντων άσυλο που φιλοξενούνται σε νησιά του Ειρηνικού στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Ντόναλτ Τραμπ με προεδρικό διάταγμα ανέστειλε προσωρινά όλα τα προγράμματα υποδοχή προσφύγων.